έτσι, για ελπίδα. Η ελπίδα δεν γυρνάει. Είναι αθάνατη. Για ποια ελπίδα μιλάς, εγώ την έχω χάσει. Το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είμαι αγανακτισμένος. Δεν έχω άνθρωπο να εκφράσω τα όσα με βαραίνουν. Η αποστολή που μου ανέθεσες πέφτει βαριά στους ώμους. Δεν το αντέχω. Πρέπει να αντέξεις. Θυμήσου, το κάνεις για το καλό όλων μας. Το καθήκον. Πάντα το καθήκον έρχεται πρώτο. Μείνε προσιλωμένος στο στόχο του. Θα πάρω μια βαθιά ανάσα. Τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα? Πολύ κοιμάται, κι όμως εγώ δεν έχω ύπνο. Κάτι σοβαρό συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Πρόκειται να συμβεί επανάσταση. Με αντιπερισπασμό. Έχω τους συμπορευτές μου, τον Κώστα και τον Αλέξη, που με βοηθούν σε κάθε μου βήμα. Οι ώρες του Αβραμίδη είναι λίγες. Τι λες? Λέω ότι ο Αβραμίδης θα εξαφανιστεί από προσώπου γης από την πολιτική εξουσία. Ο Κοψοχρονιάς δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Απέναντίας είναι πολύ πονηρός. Θα βρεις τη δύναμη να τον νικήσεις. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ώστε αυτά μου ετοιμάζουν, ε. Παίρνω το καπελάκι μου, τον κίτρινο το φάκελο και σας αποχαιρετώ. Λεφτά υπάρχουν. Τι? Πρέπει να το τελειώσουμε. Δεν το εννοείς? Φυσικά και το εννοώ. Δεν μπορεί. Έλεγες πως μ' αγαπούσες. Τι άλλαξε? Άλλαξαν πολλά. Περιμένω μια εξήγηση για αυτό που συμβαίνει. Λυπάμαι, εγώ φταίω. Όχι, όχι, δεν λυπάσαι. Σ' αγαπούσα και τώρα με εγκαταλείπεις. Περιμένω να μου πεις μια δικαιολογία. Ναι, μπας και χωνέψω το χωρισμό μας. Βουβάθηκες, ε. Βέβαια. Δεν έχεις το θάρρος να έρθεις και να το πεις μπροστά μου. Τζάμπα μάγκας είσαι. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος και σου αξίζουν τα καλύτερα. Σ' αγαπούσα και τώρα με εγκαταλείπεις. Θα μου λείψεις. Πέταξα 10 χρόνια από τη ζωή μου για το τίποτα. Στο καλό. Και πού είσαι? Κάνε μου μια χάρη. Όπως τα χάνεσαι, μην τολμήσεις και μου ξανατηλεφωνήσεις. Για μένα είσαι ανύπαρκτος από εδώ και στο εξής. Πρέπει να δράσουμε άμεσα, πριν μας προλάβουν εξελίξεις. Δώσε μου μια εβδομάδα διορία. Τι συνταρακτικό μπορεί να συμβεί μέσα σε 5 μέρες? Εντός 48 ώρων πρέπει να έχουμε τη λύση. Μας πιέζει ο χρόνος.